θετικά, με σκοπό φυσικά να ενημερώσουμε για τη λειτουργία του προξενείου, για τις υπηρεσίες που προσφέρει και το προξενείο και για τον ρόλο του εδώ πέρα στον Τορόντο. Αυτή η ιστορία έχει αρχίσει εδώ και περίπου 7 μήνες, όταν διαπιστώσαμε στη συνεργασία με την Πρεσβεία ότι υπάρχει μια ανάγκη πολύπλευρης ενημέρωσης για αυτά τα θέματα, όχι μόνο εδώ στο Τορόντο, αλλά και σε όλες τις αρχές στον Καναδά, σε όλο τον Καναδά. Η ενημέρωση του πολίτη, του Έλληνα πολίτη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το προξενείο γίνεται με διάφορους τρόπους. Υπάρχει ιστοσελίδα, η οποία ελέγχεται και από την Πρεσβεία, δηλαδή το περιεχόμενό της ελέγχεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και από την Πρεσβεία και που έχει μερικά πράγματα πολύ σημαντικά. Φυσικά με την άμεση επικοινωνία με το προξενείο, που γίνεται με διάφορους τρόπους, με το τηλέφωνο, με email, με την επικοινωνία όπως αυτή που κάνουμε σήμερα. Αλλά η υπηρεσία θεώρησε χρήσιμο να κάνουμε και μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για να ακούγονται κάποια πράγματα τα οποία είναι πρακτικά και αφορούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη από το γενικό προξενείο, κυρίως αυτό το τομέα. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Αδημάκη, για την πρόσκληση και για την διάθεση αυτής της πολύ ωραίας αίθουσας και να συστήσω τους συνεργάτες μου, να αρχίσω από τις αριστερό. Ο κύριος Δεμούδος είναι ο βαροφάκης του προξενείου, ασχολείται με τα οικονομικά θέματα. Ο κύριος Πατρινός κάνει τα διαβατήρια. Η κυρία Λιχνάκη είναι η νέα συντονίστρια εκπαίδευσης, την οποία και καλωσορίζουμε στο Τορόντο και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της, το οποίο θα στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Είμαι σίγουρος και από τη δική μας πλευρά, αλλά και από την πλευρά της κοινότητας. Η κυρία Σπυροπούλου είναι υπεύθυνη του ληξιαρχείου και των θεμάτων της ηθαγένειας. Η κυρία Ντόβα ασχολείται με τα πλήρη εξούσια. Και ο κύριος Διαμαντάκης με πολλά θέματα, κυρίως τα στρατολογικά, τη σύνταξη βεβαιώσεων και και θεωρήσεις εισόδου που δεν αφορούν την ομογένεια βέβαια, γιατί αυτές αφορούν κατοίκους άλλων χωρών. Δηλαδή, μόνιμους κατοίκους Καναδά, οι οποίοι δεν έχουν την κανονική ηθαγένεια και χρειάζεται μια θεώρηση εισόδου για να έρθουν στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο σε εσάς να μας κάνετε ερωτήσεις και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις να πάρουμε εμείς την αφορμή και να ενημερώσουμε για συγκεκριμένα θέματα. Όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει το προξενείο μας. Μπορεί κάποιος από τους συμπαρικούς μας να τις βρει κάπου αλλού και να εξυπηρετηθεί κάπου αλλού. Είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρετε και θα πρέπει οπωσδήποτε, αν υπάρχει αντιλήψη, ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να έρθει στο προξενείο να εξυπηρετηθεί. Η πρόσβαση και η στάθμιση, αν είναι με τα αυτοκίνητά του, δεν ξέρω με ποιο μέσο. Πώς αντιμετωπίζετε σε αυτή την περίπτωση? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να αρχίσω από το δεύτερο που είναι πιο πρακτικό. Όπως ξέρετε, το προξενείο μας έχει αλλάξει διεύθυνση, έχει μετακομίσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Ένα χρόνο και κάτι λίγο. Από Μπλουρ και Σέρβορ που ήμασταν παλιά, τώρα έχει πάει στην Μπέι, λίγο πιο νότια από την Μπλουρ, δηλαδή στη γωνία Μπέι και Σεν Μέρις. Εντάξει, είναι ένα μικρό στενάκι, αλλά πολύ κοντά στην διασταύρωση Μπλουρ και Μπέι. Δηλαδή, ο σταθμός του τρένου που κανείς είναι καλό να χρησιμοποιήσει είναι αυτός ο πιο κοντινός. Υπάρχει πρόσβαση σε πάρκινγκ στο κτίριο που βρίσκεται το προξενείο. Η πρόσβαση είσοδος στο πάρκινγκ είναι από την Σεν Μέρις, δηλαδή από το στενάκι που δεν βρίσκεται η κυρία είσοδος εκεί. Κοστίζει, θα σας πω για το κόστος, δεν το πολύ θυμάμαι,
είναι περίπου οι τιμές που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Δεν είναι το φθηνότερο πάρκινγκ, έχω να σας πω. Υπάρχουν και άλλοι εκεί. Τον αυτό είναι ένα θέμα προς ανταγωνισμό, γιατί θα μου πιάσουν το παρκαδό και θα είναι. Αλλά είναι το πιο γονικό φυσικά αυτό το πάρκινγκ που είναι κάτω από το προξενείο. Δεν είναι το πιο οικονομικό. Υπάρχουν απέναντι από το κτίριο κάποια άλλα πάρκινγκ γύρω-γύρω στην περιοχή που είναι λίγο πιο οικονομικά, αλλά αν βρέχει, αν κανείς, τώρα ίσως να κανείς να το σκεφτεί. Αυτά για την πρόσβαση. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η νέα διεύθυνση είναι στο 1075 Bay Street. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις που έχουμε κάνει, ο κόσμος φαίνεται να μην το γνωρίζει. Πολύ δυστυχώς παίρνει και λάθος πληροφόρηση από κάποια website τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το προξενείο. Ούτε ξέρω ποιος τα διαχειρίζει, ούτε ξέρω ποιος τα έχει φτιάξει για ποιο λόγο. Έχουν λάθος στοιχεία διευθύνσεως, λάθος τηλέφωνα πολλές φορές, λάθος πληροφορίες. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Από το να σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου του Προξενείου, στην οποία μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα και φυσικά υπάρχει επίσημο email του Προξενείου, στο οποίο μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε έτοιμο, οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε με τη σειρά που λαμβάνουμε τα αιτήματα και συνήθως μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, η επικοινωνία από τηλεφώνου θέλει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες για τον λόγο ότι είμαστε πλέον πολύ υποστελεχωμένοι στα προξενεία. Πάνε οι καλές εποχές που το προξενείο είχε 15 και 20 υπαλλήλους να εξυπηρετούν το κοινό, που είχαμε τη δυνατότητα σε κάθε χαρτοφυλάκιο να είναι από ένας και πολλές φορές και δύο υπάλληλοι. Τώρα ο κάθε υπάλληλος, όπως βλέπετε, χειρίζει όχι ένα μόνο χαρτοφυλάκιο, πολύ περισσότερες φορές και δύο και τρία. Είμαστε λίγοι λοιπόν, το οποίο έχει κάποιες πρακτικές συνέπειες. Δεν μπορούμε να σηκώνουμε τηλέφωνα τις ώρες που εξυπηρετούν το κοινό. Όταν κάποιος υπάλληλος εξυπηρετεί το κοινό, είναι λίγο δύσκολο να παρατήσει τη δουλειά του, όπως τη σύνταξη ενός πλειοψηφίου, για να σηκώσει την συνέντευξη του τηλέφωνο. Χτυπάει όμως σε αυτόματο τηλεφωνητή. Όποιος θέλει, μπορεί να αφήσει το μήνυμά του εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ, υπογραμμίζουμε να αφήνετε το τηλέφωνό σας. Αν πείτε είμαι ο κύριος Ανδρικόπουλος και πάρτε με τηλέφωνο γιατί θέλω ένα χαρτί, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί μας. Δεν ξέρουμε ποιος Ανδρικόπουλος είναι. Ο κύριος Ανδρικόπουλος προφανώς είναι ένα γνωστό πρόσωπο στην Ομογένεια και μπορούμε να τον βρούμε. Αλλά εάν είναι κάποιος που δεν γνωρίζουμε, αν δεν μας αφήσει ένα τηλέφωνο, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Συνήθως απαντάμε την ίδια μέρα. Αν δεν μπορέσουμε, δεν προλάβουμε, μπορεί την άλλη μέρα να σας απαντήσουμε. Πάντως πάντα απαντάμε στα μηνύματα. Και το πήρα 10 φορές στο προξενείο, για να θυμίσουμε λίγο. Έχω πάρει 10 φορές, δεν το έχει σηκώσει κανείς. Πότε πήρες? Λέει πριν 2 ώρες. Δηλαδή 10 φορές μέσα σε 2 ώρες. Και δεν το σήκωσε κανείς. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι σοβαρό παράπονο. Και καλό θα ήταν να αφήνετε και το θέμα στο μήνυμά σας, ώστε να μπορούμε να κατευθύνουμε το αίτημα στον αρμόδιο υπάλληλο να σας παίρνει κατευθείαν. Και να μην χρειάζεται να σας πάρει κάποιος από την γραμματεία ή εγώ για να σας ρωτήσει τι θέλετε και αν ήταν να παραπέμψω. Έτσι, όσο πιο πολλά στοιχεία μας δώσετε στο μήνυμα που θα αφήσετε, στην τηλεφωνική, τόσο καλύτερα για να εξυπηρετηθείτε πιο γρήγορα. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο κ. Ανδρικόπουλος, κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια παρανόηση. Το γενικό προξενείο και γενικά τα γενικά προξενεία στον Καναδά που είναι τρία, στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο και στο Βανκούβερ και φυσικά το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας και η Πρεσβείας είναι οι μόνες δημόσιες ελληνικές αρχές στον Καναδά. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Πρόσφατα βγάλαμε και μια ανακοίνωση γιατί υπήρχαν πολλοί συμπάρικοι οι οποίοι διαμαρτύρονταν ότι απευθύνθηκαν σε κάποιους ιδιώτες οι οποίοι τους είπαν ότι εμείς είμαστε συνεργάτες του προξενείου, partners ή associates και κατά συνέπεια μπορούν να ομιλούν, να δίνουν συμβουλές, να συντάσσουν κάποια έγγραφα σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο. Αυτό δεν ισχύει. Εάν κάποιος ιδιώτης μπορεί να σας βοηθήσει στην διαπερίωση μιας υπόθεσης, αυτό είναι μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ του ιδιώτη και εσάς και αφορά στο καναδικό δίκαιο. Δηλαδή, το Γενικό Προξενείο είναι δημόσια ελληνική αρχή, λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής ένωμης τάξης και δεν μπορεί να ασχοληθεί με καταγγελίες και παράπονα
που γίνονται για συμφωνίες ιδιωτικές στα πλαίσια του κανονικού δικαίου. Έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να μην παρεξηγηθώ τι λέω. Υπήρξε ένα αίτημα ενός πολίτη, μάλλον περισσότερο από ένα, πρόσφατα, πολιτών να ανακαλυφθούν πλήρη εξούσια τα οποία είχαν συνταχθεί στο κανονικό δίκαιο. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει στο ελληνικό προξενείο. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει και στο καναδικό δίκαιο, διότι το πλειοεξούσιο το καναδικό, το αντίστοιχο ενός πλειοεξούσιου καναδικού, γίνεται σε έναν notary public, σε κάποιο δικηγόρο, ο οποίος δεν κρατάει έγγραφο. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια προβλήματα που προκύπτουν γιατί το ελληνικό δίκαιο είναι διαφορετικό από το καναδικό. Και για να μία υπόθεση για να περάσει στο ελληνικό δίκαιο από το καναδικό, απαιτεί κάποιους κανόνες. Απαιτεί καταρχήν να είναι σύνομο με την ελληνική νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν κάποιο πολίτη ο οποίος θέλει να ανακαλύψει ένα καναδικό πλειοεξούσιο. Δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Εάν αυτό το πλειοεξούσιο αφορά σε κάποια υπόθεση ελληνική, είναι αυτονόητο ότι αυτός ο πολίτης αισθάνεται κάπως αδικημένος. Γιατί πρέπει, παιδιά, εγώ ήθελα να πουλήσω το σπίτι μου, ένα πλειοεξούσιο, το έφερα σε εσάς, μας βάλατε μια σφραγίδα και τώρα στην Ελλάδα δεν λειτουργεί. Και θέλω να το ανακαλέσω, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν που έκανα το πλειοεξούσιο και θέλω να το ανακαλέσω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτό, λυπόμεθα, αλλά μπορούμε να ανακαλέσουμε μόνο πλειοεξούσια τα οποία έχουμε συντάξει εμείς στο προξενείο, των οποίων κρατούμε αντίγραφα, SAE, δεν καταστρέφονται ποτέ αυτά τα αντίγραφα. Ακόμα και ένα πλειοεξούσιο που δεν ισχύει πλέον και είναι 20-30 χρονών. Εμείς μπορούμε θεωρητικά να το αναζητήσουμε, πολύ δύσκολα βέβαια, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα πλειοεξούσια που έχουν γίνει στο προξενείο, αλλά με τον αριθμό μπορούμε να το αναζητήσουμε, θα μας πάρει κάποιο καιρό. Μπορείτε να το δείτε τι έλεγε, να το ανακαλέσουμε, να κάνουμε πολλά πράγματα. Έτσι. Ένα κανονικό πλειοεξούσιο, το οποίο μάλιστα δεν κρατάει αντίγραφο αυτό που το έχει συντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Έτσι, και πολύ δύσκολα θα βρείτε το δίκιο σας, εάν κάποιος σας έχει εξαπατήσει με ένα τέτοιο είδους έγγραφο. Δυστυχώς. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό για μας να δεχόμαστε παράπονα και καταγγελίες πολιτών για τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τους βοηθήσουμε. Είναι όμως αυτονόητο ότι όταν θέλετε να κάνετε μια δουλειά στην Ελλάδα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι ένα πλειοεξούσιο ελληνικό. Έτσι. Κάτι που έχει να κάνει με την έννοια μετάξυ της Ελλάδας. Ένα καναδικό πλειοεξούσιο μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί και όχι. Και σε κάθε περίπτωση η σφραγίδα και η υπογραφή που βάζει το προξενείο και ο αρμόδιος υπάλληλος σε ένα καναδικό έγγραφο, σε ένα καναδικό δημόσιο έγγραφο, βεβαιώνει μόνο, δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο του έγγραφου. Βεβαιώνει μόνο τον ίσιο της υπογραφής, είτε του επαρχιακού γραμματέα εδώ πέρα, του δημόσιου λειτουργού που το έχει υπογράψει, είτε του ενός μεταφραστή που έχει κάνει μια μετάφραση, κάτι τέτοιο. Μόνο την υπογραφή. Δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου. Καμιά φορά όταν βλέπουμε ότι κάτι είναι λίγο ασαφές και υποπέσει στην αντίληψή μας, βάζουμε και μια σφραγίδα για να ενημερώνεται ο πολίτης ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη για την ακρίβεια και για την αλήθεια του περιεχομένου. Έχοντας πει αυτό, μακρηγορώ λίγο τώρα, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Μέσα στα καθήκοντά μας είναι να προστατεύσουμε και τη δημόσια τάξη, την ελληνική δημόσια τάξη και την ασφάλεια των συναλλαγών. Σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύουμε, εμείς είμαστε υπεύθυνοι να προστατεύσουμε το συμφέρον του οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη φτάσει στο προξενείο. Εάν αντιληφθούμε ότι αυτό το συμφέρον διαταράσσεται για κάποιο λόγο, οφείλουμε να ενημερώσουμε τον πολίτη. Έτσι, και το λέμε. Και μέσα στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας μπορεί να τον συμβουλεύσουμε, αν μας το επιτρέπει ο κανονισμός μας, η ελληνική νομοθεσία και οι κανονισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών, θα τον συμβουλεύσουμε αναλόγως. Έτσι, πάντα εμείς λειτουργούμε στα πλαίσια της ελληνικής ανώμης τάξης. Αυτοί είναι οι κανόνες που υπαγορεύουν την λειτουργία του προξενείου και αυτοί οι κανόνες ερμηνεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά περίπτωση. Συνήθως του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αν αφορά. Αυτά. Θα ήθελα τώρα να πω και κάτι θετικό παρά την κριτική που έχω κάνει λίγο στο παρελθόν, ότι αυτή η καμπάνια ενημέρωσης χειροκροτείται όπως κάνουμε και λίγο.
αξίζει να χειροκροτηθεί αυτή η καμπάνια ενημέρωση, γιατί αυτό ζητούσε και ο ελληνισμός, κάτι που δεν είχε γίνει σε αυτό το μέγεθος στο παρελθόν. Με ποιο τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποιος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ότι έχει έρθει μέσα στην κρίση να βρει μια δουλειά ο άνθρωπος και βρίσκεται χωρίς travel documents που λένε ένα διαβατήριο. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια είναι τα δικαιώματα και ποιος είναι ο τρόπος που εσείς, καλοπροέδρε, μπορεί να εξυπηρετήσετε αυτόν τον συνάνθρωπό μας, τον συμπατριώτη μας. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Βαλέσκο. Αν μου επιτρέπει ο συνάδελφος, ο κ. Πατρινιός, που ασχολείται με τα διαβατήρια, να κάνω μια μικρή εισαγωγή και μετά θα δώσω το λόγο στον αρμόδιο. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εμείς λειτουργούμε στα πλαίσια της ελληνικής ένωσης τάξης. Όμως, φιλοξενούμαστε σαν προξενείο και βάσει των διεθνών συνηθικών, οφείλουμε να σεβόμαστε και το δίκαιο της χώρας υποδοχής. Τώρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες, οπουδήποτε και αν βρισκόνται εδώ στον Καναδά, είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και για οποιοδήποτε σκοπό έρχονται στο προξενείο, του αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν του ρωτάμε γιατί είναι εδώ, τι κάνουν, με ποιον συναλλάσσονται. Άρα έχουμε εδώ ένα συγκεκριμένο έλλειμμα. Έρχομαι να ανανεώσω το διαβατήριό μου. Σωστό. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι υπεύθυνοι για την έκδοση διαβατηρίων πλέον είναι η ελληνική αστυνομία. Εδώ και μια σειρά ετών. Άρα δεν τα φτιάχνουμε στα διαβατήρια όπως γινόταν παλιά. Δεν τα εκδίδουμε εμείς σαν το ξενείο. Εμείς παραλαμβάνουμε την έκδοση βάσει οδηγιών που μας έρχονται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διαβατηρίων και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι. Και με βάση σε αυτές τις προδιαγραφές, παραλαμβάνουμε την αίτηση η οποία έχει κάποια στοιχεία μέσα. Ένα από αυτά τα στοιχεία που ερωτάται ο πολίτης είναι αν είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Θα τα λέω ποιος είναι. Κάτοικος εξωτερικού. Πρώτα. Αν είναι κάτοικος εξωτερικού. Έχει ένα κουτάκι, πρέπει να βάλουμε εκεί, ναι ή όχι. Αυτό. Εδώ ο τρόπος μέχρι τον μπορούσα να το διαπιστώσουμε αυτό είναι αν έχει κάποιος μια κάρτα μόνιμου κατοίκου. Ποια κάρτα. Και δίνω τον λόγο στον. Αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε όλους τους Έλληνες πολίτες σε όλα τα θέματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν ρωτάμε, έτσι. Τώρα είναι λίγο λεπτή η θέση μας και εγώ θα σταματήσω εδώ, διότι όπως σας είπα, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και την νομοθεσία του Καναδά, την ιστορική νομοθεσία, γιατί φιλοξενούμαστε σαν δημόσια αρχή μιας άλλης χώρας. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε το κεφάλι μας πάντα. Είναι λίγο λεπτή η θέση μας. Και επειδή είναι δημόσια συζήτηση, θα σας πω όμως. Ευχαριστώ, καλημέρα σας από μένα. Όπως είπε ο κύριος Γενικός, η υποχρέωση του προξενείου μας είναι να δέχεται ετήσια διαβατήρια από Έλληνες πολίτες. Έλληνας πολίτης είναι αυτός που είναι γεγραμμένος σε κάποιον Δήμο στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, εάν παρουσιάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφή του, και προφανώς αφού γίνει σχετική ταυτοπροσωπία ως προς το πρόσωπό του, προχωρούμε στην αποδοχή της αίτησης εκ μέρους του προξενείου. Δεν το εκδίδουμε εμείς. Άρα λοιπόν αυτός ο κύριος στον οποίο αναφέρεστε, η κυρία, θα του δώσουμε ελληνικό διαβατήριο, θα δεχτούμε την αίτηση και αν μας συστήνει η ελληνική αστυνομία, θα του χορηγήσουμε διαβατήριο και θα πάει στην πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Σεβόμενοι πάντα τις οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κεντρική Υπηρεσία. Και σεβόμενοι πάντα τις διμερείς υποθέσεις μεταξύ Ελλάδος και Καναδά. Όπως είπε ο κ. Γενικός Πρόξενος, η χώρα υποδοχής έχει κάποιους κανόνες, στους οποίους εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να παραβιάσουμε. Αν λοιπόν η παρουσία των ατόμων αυτών δεν είναι για κάποιο λόγο προβληματική για τους Καναδούς, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δεχτούμε την αίτησή του, να την προωθήσουμε στην ελληνική αστυνομία και να εκδώσουμε το ελληνικό διαβατήριο. Θέλω να πάρω καινούργιο διαβατήριο. Τι πρέπει να κάνω? Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου κάνετε ένα τηλεφώνημα, να μου δώσετε τα στοιχεία σας, να ζητήσω ένα πιστοποιητικό εγγραφή σας από το Δήμο στην Ελλάδα. Αν έχετε βέβαια ταυτότητα ελληνική της τελευταίας 15ετίας, είναι ακόμα καλύτερα να πάρω. Θα ζητήσουμε λοιπόν το πιστοποιητικό αυτό, αν δεν υπάρχει ταυτότητα στην Ελλάδα, και μόλις μας έρθει, θα κλείσουμε ένα ραντεβού και θα κάνουμε λύση να λέω στο διαβατήριό σας. Πάρα πολύ εύκολο. Και με email, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε τα στοιχεία εμφανή μπροστά μας. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Ευχαριστώ. Και για να διευκρινίσω, αν επιτρέπετε κάτι, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και
έχουμε καμία διάκριση. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα με το να φέρνουμε προσκόμματα στον οποιοδήποτε έχει να κάνει μια δουλειά στο προσωπικό. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα εμείς. Απλά πηγαίνουμε αργότερα στο σπίτι μας, να το πω έτσι αυτός, έτσι. Εάν αρχίσουμε τώρα να διαπληκτιζόμαστε ή να φέρνουμε προσκόμματα, θέλουμε να τελειώνετε τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε αλλάξει τις διαδικασίες με τις οποίες λειτουργεί το προξενείο, όχι επειδή εμείς είμαστε καλύτεροι από άλλους, έτσι μην παρεξηγηθώ, γιατί λόγω της μείωσης του προσωπικού και λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων, τα χρήματα που έχουμε, τα κονδύλια για τα λειτουργικά μας έξοδα στο προξενείο έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα σημαντικά, 40%, οπότε παραπάνω. Διότι η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι αυτή που είναι. Εντάξει, μπορούμε να αρχίσουμε να εκλεγόμαστε και να λέμε: «Ωχ, δεν γίνεται να κάνω τη δουλειά μου τώρα». Και όχι, τίποτα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε Έλληνες. Είμαστε καταφατζίδες. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και πιστέψτε με, με πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους συναδέλφους, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, έχουμε καταφέρει να εξυπηρετούμε τον κόσμο τις περισσότερες φορές αυθημερών. Να πάρω στις περισσότερες υπηρεσίες. Λειτουργούμε με ραντεβού. Στα φιλεξούσια πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Για στατοπικές υποθέσεις ραντεβού, λέω μερικά παραδείγματα. Έτσι, για τη φυσιακά φυσικά με ραντεβού και για διαβατήρια με ραντεβού. Είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο δημοφιλή. Τα ραντεβού που κλείνουμε, και διορθώστε με αγαπητή συνάδελφο, αν κάνω λάθος, είναι όποτε βολεύει τον πολίτη. Μας στέλνει τηλέφωνο, μιλάμε μαζί του, πότε θέλει να έρθει το φιλεξούσιο. Αν έχουμε το σχέδιο από έτοιμο από κάποιο δικηγόρο, πολλές φορές έχουμε εμείς σχέδια έτοιμα, έτσι, για την περιουσία. Αν καθυστερήσει, θα καθυστερήσει γιατί είναι κάτι πιο τεχνικό, κάτι πιο βλεγμένο και πρέπει να έρθει από ένα δικηγόρο στην Ελλάδα. Για να είμαστε σίγουροι ότι ο άνθρωπος θα κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι η καθυστερήση. Ό,τι σε βολεύει να έρθει, αύριο. Εάν είναι κάτι πολύ επίγον, το επίγον πρέπει να δικτυώνεται, έτσι. Όταν λέμε επίγον, εννοούμε ότι έχω ένα δικαστήριο και πρέπει να πάει κάποιος να με προσωπήσει. Δεν είναι επίγον ότι θυμήθηκα εγώ τώρα ότι έχω μια περιουσία και θέλω κάποιον να τη διαχειριστεί και την οποία την έχω ψυχοποιήσει. Δηλαδή, ένα επίγον που προκύπτει για ένα δικαστήριο ή για κάτι αντίστοιχο, μια κριτική διαδικασία που είναι πραγματικά επίγουσα στην Ελλάδα, αφημερώνει εκείνη την ώρα. Και σας πληροφορώ ότι και το ραντεβού κλείνουμε γιατί πρέπει πολλοί άνθρωποι και διαμαρτύρονται ότι δουλεύετε τρεις ώρες μόνο τη μέρα. Σας κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Η δουλειά, για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης και για να μην ξοδεύει όλη του τη μέρα στο προξενείο, πρέπει να γίνει πριν φτάσει ο πολίτης στο προξενείο. Έτσι. Άρα, εμείς δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα, για να ετοιμάσουμε τις προξενικές εργασίες και ο πολίτης να έρχεται να περνάει μέσα στο προξενείο 10-15 λεπτά. Να μην ταλαιπωρείται. Και σε περίπτωση κηδείας πρόοπτης που... Εκείνη την ώρα, επιτόπου. Επιτόπου, τι λέτε τώρα. Είναι απλή διαδικασία. Ένα άλλο σημείο που συγκράτησα εγώ από την κουβέντα που γίνεται είναι ότι πρέπει να έρχεστε στο προξενείο με κάποιο ισχυρό στοιχείο ταυτότητας. Ήρθα στο προξενείο να κάνω δουλειά, με λένε Αλέκο και εντάξει δεν έχω ταυτότητα, αλλά όλοι με ξέρουν. Δεν γίνεται. Είμαστε δημόσια αρχή, πρέπει να βοηθήσουμε κάποιους κανόνες. Δηλαδή, για να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλους, ακόμα και έναν άνθρωπο που τον ξέρω, δεν πρέπει να δεχτώ ότι θα να του κάνω ένα μνήσιο της υπογραφής χωρίς να έχει την ταυτότητά του μαζί. Και επίσης, χρειάζεται να έχετε ένα στοιχείο ταυτότητας όταν έρχεστε στο προξενείο για λόγους ασφαλείας. Είναι κανονισμός αυτός. Όποιος μπαίνει στο προξενείο, εμείς πρέπει να του κρατάμε το όνομα και κάποιο στοιχείο ταυτότητας. Για λόγους ασφαλείας γίνεται αυτό και γίνεται σε συνεργασία των ελληνικών αρμόδιων αρχών και τις καναδικές. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και το λέω γιατί έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς ταυτότητες, χωρίς ούτε driver's license στο προξενείο και θέλουν να εξυπηρετηθούν και διαμαρτύρονται μετά ότι δεν τους εξυπηρετούμε. Θέλουμε, δεν μπορούμε. Δυστυχώς. Επόμενος. Λοιπόν, το πιστοποιητικό με την Κεσία συνδύεται μία φορά μόνο στη ζωή μας, όπως γνωρίζετε. Το συμπληρωματικό για το οποίο συζητείτε είναι το πιστοποιητικό το οποίο προβλέπεται σε περίπτωση που οτιδήποτε έχετε κάνει καλύτερη τη Κεσία, ότι έχετε κάτσει ένα χρονικό διάστημα στην Ελλάδα
που προβλέπεται από την νομοθεσία και μπορείτε να πάρετε πράγματα που δεν είχατε πάρει την πρώτη φορά. Έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό. Τώρα, όσον αφορά στα φορολόγητα που λέτε, από το 1994 και μετά έχει αλλάξει τουλάχιστον δύο φορές ο νόμος περί διαδικασίας. Και αυτό το αφορολόγητο για το οποίο μιλάνε όλοι, ειδικά στα αυτοκίνητα, έχει να κάνει με τον κυβισμό. Δυστυχώς. Άλλες φορές ήταν μέχρι 2000 και ειδικά. Από εδώ και πέρα, από 1800 και πάνω, θα λέτε πολυτελεία. Για τα επομένα τα σημερινά σα. Να πω και κάτι που συμβαίνει. Δώστε μου ένα δεύτερο όταν έχετε καλοσύνη. Και επίσης, τα όντα στην Ελλάδα, τη στιγμή που βάζουμε την πινακίδα, την περιβόητη, την κόκκινη που βάζαμε τότε, αντιμετωπιζόμαστε το κράτος σαν όλοι τους άλλους Έλληνες πολίτες, έτσι, σαν μόνιμη κάτοικη Ελλάδα. Που σημαίνει το τεκμήρι, τα τέλη κυκλοφορίας και οτιδήποτε υπάρχει σχετικά με τη φορολογία του αυτοκινήτου, δεν εξαιρείται το αυτοκίνητο που έχει εισαχθεί, έτσι, γιατί εκεί υπάρχει καμιά φορά παρανόηση. Ο σχεδιασμός είναι να εκδοθούν νέου τύπου ταυτότητες, που θα είναι σαν μικρές τραπούλες με βιομετρικά στοιχεία, με τσεπάκι δηλαδή. Ο προγραμματισμός, από ό,τι έχω ακούσει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εγώ δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση γι' αυτό, είναι να αρχίσει αυτό να γίνει τον Ιούνιο, με ένα μικρό κόστος. Εκεί δεν ξέρω αν θα μας δοθεί η δυνατότητα να παραλαμβάνουμε επίσης σαν το ξενείο. Πάντως, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, εγώ θα το ζητήσω. Και ελπίζω ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο, μέσω της διαδικασίας όπως της διαβατηρίων ή του συστήματος αυτού, να δούμε. Θα είμαστε συνεννοείς πάντως με την εκτός αρχή για να το πετύχουμε αργότερα. Πάντως, για να γυρίσω στο θέμα που θίξατε πριν, όχι, συνεργάτες δεν έχουμε εκτός προξενείου. Δεν έχουμε συνεργάτες για τις προξενικές πράξεις. Θα μια δεύτερη ερώτηση. Για να εκπροσωπήσω. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να μας δώσει να μας δώσει ο Μάκης. Και ο Λίκον. Ο κριτικός δεν μας διώχνει, ο Λάκοντας δεν ξέρω. Λίγο αγίως. Επειδή είμαστε κοντά στις αποκριές, θα επιτρέψετε και λίγο χιούμορ. Σε τραπεζιτικά θέματα, εάν κάποιος δεν θέλει να πάει στην Ελλάδα και θέλει να έχει κάποιον να τον εκπροσωπεύσει και στην Ελλάδα να βγάλει μια κάρτα ή να κάνει κάποια διαχείριση στο λογαριασμό του, χρειάζεται πληροξούς, χρειάζεται πληροξούσιο ή ποια είναι η διαδικασία, αν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Τόπα, αλλά να σας πω πριν τον δώσω το λόγο ότι ναι, για να κάνετε τη δουλειά σας στην Ελλάδα, εξαρτάται του πόσο σημαντικές είναι αυτές, ώστε ποια μορφή έχουν σημαντικές, δεν υπάρχουν σημαντικές καταστημότητες. Ναι, πρέπει να γίνει μια εξωερώτηση για κάτι το απλό ή ένα πληροεξούσιο. Και αφού μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε συγκεκριμένα για μια τράπεζα, η τράπεζα είναι εκείνη που θα καθορίσει τι θα πρέπει να λέει αυτό το πληροεξούσιο. Έτσι, και τον τρόπο που θα γίνει. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας ετοιμάσουμε λίγο το πληροεξούσιο, να φύγετε να το υπογράψουμε παρέα, γιατί το υπογράφω κι εγώ, και μετά να το προσκομίσετε στην τράπεζα για να κάνετε τη δουλειά σας. Είναι πάρα πολύ απλό, κάνουμε τέτοια πάρα πολλά κάθε μέρα. Ιδίως για τις τράπεζες. Ναι, γιατί η καστεγράφη είναι μια διαφορά. Γεια σας. Η διαφορά είναι ότι η εξοδότηση είναι για μία φορά και πολύ πιθανόν γιατί η τράπεζα δεν θα σας χρησιμεύσει. Το πληροεξούσιο μπορεί να κρατήσει και 5 χρόνια. Μπορεί και στον χρόνο όμως η τράπεζα να σας ζητήσει να βγάλετε να εκδώσετε ένα καινούργιο πληροεξούσιο. Θα πρέπει να είστε πολύ συγκεκριμένοι, να γράψετε τον αριθμό του λογαριασμού, την τράπεζα και τι θέλετε. Αν είναι αυτό που είπε ο κ. Γαλιάτσος, είναι πολύ εύκολο, σας το ετοιμάζουμε εμείς. Να διαχειρίζετε κάποιο τον λογαριασμό σας, να μπορεί να βάζει, να βγάζει λεφτά, να μεταφέρει χρήματα, να μπορεί να έχει πρόσβαση στο web banking, να βγάλει κάρτα ανάληψη μετρητών. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εμείς στο προξενείο. Αν είναι για δάνειο, για κάποια σύμβαση, αυτά τα στέλνει η τράπεζα. Κάθε τράπεζα έχει το δικό της λεκτικό. Το λοιπόν που μπορεί σε κάποιον να είναι περίπου το ίδιο και να είναι στην Εθνική, μπορεί στην Πειραιώς να μην δουλεύει στο πληροεξουσιό σας. Γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να είσαστε σε επαφή με την τράπεζά σας. Οι τράπεζες έχουν τα σχέδια έτοιμα και τα στέλνουν αμέσως. Και εμείς αμέσως σας εξυπηρετούμε. Είναι κάτι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Μία αίτηση, μία έγκυρη ταυτότητα ή ένα έγκυρο διαβατήριο. Έρχεται στο προξενείο και έχετε το πληροεξουσιό. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που δεχόμαστε καθημερινά σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές και ενδεχομένως προβλήματα που προκύπτουν από την απόσταση που έχουμε με την Ελλάδα,
ήρθαν κάποιες προτάσεις από δύο-τρεις τράπεζες ελληνικές, από τις μεγάλες, να στείλουν εδώ ανθρώπους για να ενημερώσουν την παροικία. Θα συνεννοηθώ με τους αρμόδιους εδώ της κοινότητας για να δούμε αν αυτό είναι χρήσιμο όντως και να φέρουμε εδώ ένα κλιμάκιο από ελληνικές τράπεζες, τις μεγάλες τουλάχιστον ή όποια ενδιαφερθεί, για να ενημερώσουν εδώ την παροικία. Είναι πολύ σημαντικά θέματα, έχουν νομικές προεκτάσεις και είναι καλύτερα να την κάνουν την ενημέρωση αυτή. Εμείς, να ξέρετε, τα έγγραφα που εκδίδουμε στο προξενείο, που είναι τα μόνα δημόσια έγγραφα, έτσι, προσδιορίζονται από την υπηρεσία ή από την τράπεζα που απευθύνονται. Εκεί καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενό τους και εμείς, βέβαια, μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας μας, εκδίδουμε αυτά τα έγγραφα. Και φυσικά είναι πρόβλημα να εκδηλώσουμε την αξιόδοξη εξουσία. Ναι, πολύ συχνά γίνεται αυτό. Οι τράπεζες τώρα τελευταία έχουν αδειάσει πολύ σχέση με τα πλήρη εξουσία. Ακόμα και ένα χρόνο μετά δεν τα δέχονται. Δύο χρόνια μετά, δηλαδή μετά τα δύο χρόνια δεν πάγουν να δέχονται τα πλήρη εξουσία και ζητούν καινούργια. Πολύ συχνά μας ζητούν να επιβεβαιώσουν αν όντως τα πλήρη εξουσία που τους πηγαίνουν ισχυρά. Όσο τα γραμματικά πλήρη εξουσία που είπαμε πριν, δυστυχώς λόγω της διαφορετικής φιλοσοφίας δικαίου, δεν είναι ότι εμείς δεν δεχόμαστε ή η τράπεζα δεν δέχεται το γραμματικό πλήρη εξουσία. Είναι διαφορετική φιλοσοφία δικαίου. Παράδειγμα σας δίνω. Ένα γενικό πλήρωση της διαδικασίας της περιουσίας που γίνεται εδώ, που είναι κάτι που προβλέπεται από το κρατικό δίκαιο, δεν προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Άρα δεν ισχύει. Αν γίνει δεκτό και για κάποιο λόγο δεν πάνε, και πάνε όλα καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Εάν δεν γίνει δεκτό, εάν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην Ελλάδα, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα βρει όμως πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έτσι, μέσω δικηγόρων, δικαστηρίων είναι και γίνονται και δημιουργούνται δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε για να αποφύγετε αυτό είναι να κάνετε ένα πλήρη εξουσία ελληνικό, αφού κάνετε μια δουλειά στην Ελλάδα. Στο πλήρη εξουσία που θα φτιάξετε το καναδέζικο εδώ στον Ονταρίο μπορεί να μην ισχύει στην Αλμπέρτα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και μέσα στον Καναδά είναι δεδομένο ότι θα ισχύσει. Γιατί είναι διαφορετικό το ίδιο. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, με τις συντάξεις που προβληματίζει τον κόσμο από Ελλάδα που παίρνουν, δήθεν θα πάρουν, δεν τα παίρνουν, γιατί τους καθυστερούν, αυτά τα πράγματα. Έχετε καμία εικόνα να μας κάνετε κάποια διαχώτιση? Οι συντάξεις είναι πάλι θέμα αρμοδιότητας των ταμείων που τις εκδίδουν, έτσι. Άρα, εάν κάποια σύνταξη καθυστέρησε, δεν βγήκε, δεν ήρθε, πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταμείο σας για να σας εξηγήσουμε ποιο πρόβλημα υπάρχει. Το προξενείο που μπορεί να σας βοηθήσει, εκδίδει αυτές τις λεγόμενες βεβαιώσεις εν ζωή. Βεβαιώσεις αναταμείου καταστάσεως λέγονται τυπικά. Ουσιαστικά να αποδείξουμε ότι ο δικαιούχος βρίσκεται στη ζωή και δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση. Σαν Έλληνες πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε τις αλλαγές στην αστική μας κατάσταση. Δηλαδή, παντρευτήκαμε, το δηλώνουμε στο προξενείο. Γεννήθηκε το παιδί μας, το δηλώνουμε στο προξενείο. Είναι η υποχρέωσή μας, η οποία προκύπτει από την ηθαγένειά μας. Και πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα στην ώρα τους. Έτσι. Έχουμε πολλά επίγοντα περιστατικά να κατοπίσουμε την ηθαγένεια παιδιών που είναι 18 και 20 χρονών, να δηλώσουν τις γεννήσεις τους. Και είναι πάρα πολύ επίγοντα, γιατί τα παιδιά αυτά συνήθως θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, να δουλέψουν, να σπουδάσουν και είναι πιο εύκολο με το ελληνικό διαβατήριο. Δεν γίνονται αυτά τα. Τώρα, όταν έχουμε αφήσει μια υπόθεση 20 χρόνια, 25 και 30, είναι δύσκολο να τελειώσει αυτομάτως. Παίρνει τη σειρά της. Γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα είναι καλό να κάνετε στην ώρα τους. Και μπορείτε όλα αυτά τα πράγματα να τελειώσετε στο προξενείο. Στις βεβαιώσεις εν ζωή είναι πάρα πολύ απλό πράγμα και συντάσσουμε καθημερινά πάρα πολλές τέτοιες. Υπάρχουν κάποια προβλήματα γιατί κάποιες δεν γίνονται δεκτές όταν γίνονται σε ιδιωτικούς φορείς. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι πάλι συνεργείται με το ταμείο. Το οποίο μας είναι ότι έρχεσαι στο προξενείο και δεν διαβάζετε, δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς ζητάει το ταμείο. Γι' αυτό πολλές φορές δεν πληρώνω τις συντάξεις. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
συζητάνε διάφορα άλλα έγγραφα, τα οποία θέλουν το ΑΠΜΗ, το αριθμό μητρών του ΙΚΑ, τα οποία πρέπει να τα στείλετε για να ξεκινήσει το Ταμείο Ασφαλών της Σύνταξης. Γι' αυτό και υπάρχουν καθυστερήσεις χρόνου για την πληρωμή. Ερώτηση που να διευκολύνει τη διαδικασία όσον αφορά το ΙΚΑ και αυτές τις υπηρεσίες που ζητάνε βεβαίωση ζωής κτλ. Έχω ακούσει διάφορα παράπονα ότι πρέπει να είναι συστημένη η επιστολή και να ληφθεί στην ώρα της κτλ. Και γιατί αν στείλουν μια κανονική επιστολή, δίχως να είναι συστημένη, μπορεί το ΙΚΑ ή όποια υπηρεσία να μην λαβαίνει υπόψη αυτό το έγγραφο. Λέω λοιπόν εγώ απλά, μήπως από το προξενείο μέσω τώρα ηλεκτρονικής διαδικασίας θα μπορούσαν να πληρώσει στο προξενείο όσα λεφτά χρειάζεται, 10, 20, δεν ξέρω πόσα, 50 δολάρια, αλλά δεις, γιατί να σας πω, θα έρθει στο προξενείο, θα πληρώσει το πάρκινγκ, θα πληρώσει όσο είναι το αντίγραφο, δικαιολογημένο, αλλά μετά πρέπει να κάνει συστημένο γράμμα. Και αν δεν πάει το γράμμα και ή να μην είναι συστημένο, ξανά πρέπει να γυρίσει στο προξενείο. Λέω λοιπόν εγώ τώρα με το φτωχό μου, το κριτικό μυαλό, μήπως είναι φρόνιμο κατευθείαν από το προξενείο στην υπηρεσία να φύγει ενημέρωση που να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ελήφθηκε. Και έτσι και απλά ερώτηση, και ίσως και ο άνθρωπος να διευκολύνεται πιο γρήγορα και πιο έμεσα. Τίποτα. Ναι, δυστυχώς πολλοί μας το έχουν ζητήσει αυτό. Πρόκειται για μια ειδική υπόθεση και η οποία αφορά το Ταμείο. Άρα τους κανόνες τους κανονικούς καθορίζει το Ταμείο. Έτσι, τις προδιαγραφές του πώς γίνεται αυτό. Όχι, πιστεύω ότι δεν γίνεται, γιατί αυτό πρέπει να καθοριστεί από το Ταμείο. Φανταστείτε ότι για τα χαρτιά αυτά τα ζωή δεν είναι μόνο ο Καναδάς, το Ρόπι, το Μόντρα, το Βανκούβερ κλπ. Είναι και η Αμερική, είναι παντού. Άρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα από το Ταμείο να μπορεί αυτή την εξυπηρέτηση που θα γίνεται από το Ρόντο να μπορεί να τα επεξέλθει και να το κάνει και για άλλες χώρες. Μάλλον αυτό είναι γενικό, γιατί από τη στιγμή που ζητάει επικύρωση από το προξενείο, από αυτή την άποψη λόγω, με αυτό το προξενείο κατευθείαν μπορεί να στείλει στην υπηρεσία. Αλλά μπορεί να είναι γενικότερο θέμα απόφαση του Ταμείου να δέχεται κατευθείαν από το προξενείο ενημέρωση. Στο θέμα της δήλωσης των γεννήσεων, και νομίζω είναι ένα θέμα που απασχολεί την παροικία με τη δεύτερη γενιά και την τρίτη γενιά που έχουν κάνει τα παιδιά τους. Ποια είναι η διαδικασία για να δηλώσει κάποιος το παιδί του στο ελληνικό προξενείο και αν υπάρχει κάποια επιβάρυνση, κάποιο χρηματικό ποσό? Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά να σας πω μερικά πράγματα. Για μια απλή δήλωση γέννησης, να υποθυμούμε, χρειάζεται ένα long form birth certificate από το Service Ontario. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να έχουν δηλωθεί προηγούμενοι εξαρτητικά γεγονότα. Δηλαδή, η θεωρητική θα γίνει να προκύπτει από κάποιον προγονό μας, από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας. Και προϋποθέτει να δηλωθούμε εμείς στην Ελλάδα με ένα απλό πιστοποιητικό γεννήσεως να έχουν δηλωθεί και τα προηγούμενα γεγονότα. Να ξέρει η Ελλάδα δηλαδή ότι οι γονείς του παντρεύτηκαν και μετά προέκυψε το παιδί αυτό που έρχεται να δηλώσει τη γέννησή του. Ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικές περιπτώσεις, ο καθένας έχει τη δική του περίπτωση. Έτσι. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Στεροπούλου να σας πει μερικά βασικά πράγματα γι' αυτό. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται στην ώρα τους, έτσι. Όταν κανείς παντρεύεται, καλό είναι να το δηλώσει το προξενείο για να το γνωρίζει η Ελλάδα. Όταν το δηλώνει στις καναδικές αρχές, το ξέρουν οι καναδικές αρχές, αλλά δεν το ξέρει η Ελλάδα. Δεν μας ενημερώνουν για τους γάμους, επειδή κάποιος έχει ελληνικό όνομα. Έτσι. Όπως είπε και ο κύριος Τονικός, για να δηλώσουμε το εγγόνι μας, παραδείγματος χάρη, αν φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να έχει δηλωθεί, αν δεν έχουμε κάνει γάμο στην Ελλάδα, οι παππούδες, παραδείγματος χάρη, ήρθαν εδώ και παντρεύτηκαν εδώ, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο παππούς θα δηλώσει το γάμο, θα δηλωθούν τα παιδιά, ο γάμος των παιδιών, για να φτάσουμε στο εγγόνι. Και λέω για το εγγόνι, για να φτάσω όλα αυτά, όπως είπε ο κ. Γενικός, χρειάζονται. Πάντα το long form, statement of marriage, το ένα, το ιστορικό του γάμου, για τους γάμους, και το
ειδικών μπέλτ για τις γεννήσεις. Για το κόστος έχει να κάνει αν είναι αγόρι, επιβαρύνεται κάτι παραπάνω, γιατί έχει να κάνει τα χαρτιακές για τα μητροαρένα. Για τα κορίτσια είναι λίγο λιγότερο. Θα μιλήσουμε αν είναι, όταν θα φτάσουμε και θα σας πω ότι δικαιολογικά χρειάζεται πλέον να προσκομίσετε, όπως είναι η φωτογραφία, το διαδοτήριο σε αντίγραφο, το οποίο θα το φέρετε και κάποιο δύσκολο από το πηγή. Αυτά. Δεν είναι τίποτα το... Αρκεί να ξεκινήσετε να γίνει το ένα μετά το άλλο τα εξαιρετικά γεγονότα που χρειάζονται να φτάσετε στη δημοτολογική τακτοποίηση και τελευταίο από το άτομο που θέλετε να πάρει το σύγχρονο. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Ελληνικό Προξενείο και όλους τους υπαλλήλους. Να πω μόνο απλά ότι στα 106 χρόνια της ιστορίας της κοινότητας πάντα η κοινότητα προσπαθούσε και είχε καλές σχέσεις με το Προξενείο και συνεργασία. Μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή μάλιστα κάποιος πρόεδρος είχε διατελέσει και πρόξενος, χρέη προξένου. Και επίσης η κοινότητα είχε διατελέσει σε στενή συνεργασία, είτε ήταν τότε που είχε έρθει η Μελίνα Μερκούρη στην πολιτιστική συμφωνία του Καναδά και επίσης τότε και κατά διαστήματα στις συμφωνίες που είχαν γίνει, διακρατικές συμφωνίες. Δεν είχαν ανακατευθεί στις συγκεκριμένες, σημαντικά πάνω τώρα και το, επειδή είναι αποκριές να τα υπερβάλλουν, δεν είχε αναλάβει χρέη διπλωματίας, αλλά ήταν παρόν σε ορισμένες τέτοιες διαδικασίες και εφιλοξένησε και διαφήμισε τις συνεργασίες αυτές. Νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί κάποιοι να έχουν παράπονα με το Προξενείο. Τις πιο πολλές φορές μπορώ να πω αδικαιολόγητα, γιατί και σήμερα καλέσαμε, έγινε δελτίο τύπου, έγινε ανακοίνωση, στην Εκκλησία αναφέρθηκε η σημερινή συνάντηση και όπως πριν έρθετε πιο πολύ, ζήτημα να ήταν 10 άτομα. Μακάρι λοιπόν να έχουμε το ενδιαφέρον της ενημέρωσης και από εκεί και πέρα να βγάζουμε και τα ανάλογα συμπεράσματα. Ξανά ευχαριστώ τον κύριο Γενικό και το Επιτελείο που ήρθε μαζί μας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε και την καλή συνεργασία και την καλή συνεργασία. Η ενημέρωση είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της δουλειάς μας. Όσο καλύτερα είναι ενημερωμένοι οι πολίτες, τόσο πιο εύκολα και πιο γρήγορα μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να επαναλάβουμε αυτές τις ενημερώσεις όποτε θέλετε και στο Προξενείο και εδώ στην κοινότητα και οπουδήποτε χρειαστεί. Με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να προσκαλέσω όλους τους υπαρήπους στο Γενικό Προξενείο με αφορμή την εθνική μας γιορτή στις 25 Μαρτίου. Θα ανοίξουμε τον καινούριο Προξενείο για πρώτη φορά σε όποιον επιθυμεί να το επισκεφθεί. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, διότι στα κτίρια αυτά, επειδή υπάρχουν πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο για λόγους ασφαλείας να επιτρέψουν την είσοδο στον κόσμο. Αλλά επειδή είναι μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, εκείνη τη μέρα τα καταφέραμε. 4 με 7, happy hour που λέτε κι εσείς εδώ στον Καναδά, πριν να επισκεφτείτε τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, τις παρικιακές. Ελάτε να τσουπλήσουμε ένα ποτηράκι κρασί, να δείτε το Προξενείο. Ναι, κάτι τέτοιο. Να πούμε καθόλου ότι 24 του μηνός θα είναι έπαρση της σημαίας στην πολιτεία του Τορόντο. 25 θα είναι στο Προξενείο 4 με 7. 7 η ώρα θα είναι εδώ μετά, 6.30 με 7 η ώρα. Θα αρχίσουμε μέχρι και τις 9 ή 10. Που θα έχουμε πάλι εδώ για την 25η Μαρτίου. 2 του Απρίλη είναι το γκάλα, ο χορός και 3 του Απριλίου είναι η παρέλαση.